Ευτυχώς, Στέλλα, σήμερα ανακοινώθηκαν άλλοι 6 θάνατοι. Πρόκειται για 5 άνδρες, οι 2 ηλικίας 66 ετών και οι άλλοι 3 ηλικίας 72, 90 και 86 ετών, καθώς επίσης και μια γυναίκα ηλικίας 89 ετών. Σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 82.187 τεστ ανίχνευσης της νόσου, όπου εντοπίστηκαν 1.984 κρούσματα, με το ποσοστό θετικότητας να είναι στο 2,41%. Μάλιστα. Από τα 1.984 κρούσματα, τα 398 εντοπίστηκαν μέσω των PCR και τα άλλα 1.586 μέσω των rapid test. Να σημειώσουμε ότι 240 ασθενείς με κορονοϊό νοσηλεύονται, εκ των οποίων 79 σε σοβαρή κατάσταση. Από τους 79 ασθενείς που είναι σε σοβαρή κατάσταση, 27 είναι διασωληνωμένοι, ενώ ποσοστό 73,34% των νοσηλευόμενων δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμό. Στέλιο Χαραλάμου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα...